Έθεσα επίσης πρώιμη ερησίας διατάξεως το θέμα της αδυναμίας που έχει ο Δήμος Κορινθίων να διαχειριστεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγράμματα ΕΣΠΑ όπως γνωρίζουμε. Είχα προτείνει από τον περασμένο Νοέμβριο να ενταχθούν έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την επανάχρηση παλαιών κτηρίων του Δήμου, δηλαδή παλιά κτίρια να αποκτήσουν νέα χρήση. Θα μπορούσε να είναι η δημοτική αγορά, θα μπορούσε να είναι το ξενία στην αρχαία Κόρινθο, τα σφαγεία και άλλοι χώροι. Η ημερομηνία κατάθεσης ήταν 8 Ιανουαρίου και συνεχίζεται, μας πέρασε, μέχρι ότου απορροφηθεί πλήρως το κονδύλι των 52 εκατομμυρίων περίπου. Και πολλοί Δήμοι έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους. Δεν ξέρω αν έχει περιθώριο ακόμα ο Δήμος Κορινθίων να πάρει τα χρήματα, των οποίων η επιδότηση φτάνει μέχρι 100%. Το ίδιο είχα προτείνει να γίνει και για την πρόσβαση στις παραλίες με 3 έργα, το καθένα από 60.000 ευρώ. Η απάντηση που πήρα είναι ότι προετοιμάζεται η υποβολή ενός έργου, δεν έχει υποβληθεί ακόμα. Πολλοί φοβούμε ότι αν δεν κινηθεί πολύ γρήγορα ο Δήμος, θα χαθεί αυτή η ευκαιρία. Και είναι μια άλλη φορά που λέω ότι ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να βελτιώσει και τη σύνθεση του προσωπικού των εργαζομένων που ασχολούνται με τα επιδοτούμενα προγράμματα, να τους δώσει το χρόνο στους ανθρώπους που ασχολούνται και να βρει και άλλους ανθρώπους που θα προσθεθούν, να συνεργαστεί με κάποια εταιρεία ενδεχομένως, για να μπορεί ο Δήμος Κορινθίων να διεκδικήσει περισσότερα έργα από το ΕΣΠΑ, γιατί πολλοί άλλοι Δήμοι έχουν καταφέρει πολύ περισσότερα από ότι ο Δήμος Κορινθίων, που υστερεί και σε αυτόν τον τομέα σημαντικά.